ακούγονται διάφορα σε σχέση με την φιλαχνία της Prodea Investments να χαρίσει 1 εκατομμύριο ευρώ στο Δήμο και ότι αυτή δεν θα έχει κανένα κέρδος. Αν διαβάσουμε προσεκτικά το εισηγητικό που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 18 Ιανουαρίου 2021 σε σχέση με τη συγκεκριμένη δωρεά, βλέπουμε ότι τα χρήματα καταρχήν δεν θα πάνε στο Δήμο πρώτον. Θα πάνε σε 4 συγκεκριμένα τεχνικά γραφεία που έχει επιλέξει Prodea Investments χωρίς να ακολουθεί τις διαδικασίες του δημοσίου σε σχέση με το που αναθέτουμε τις μελέτες, στον οποίο τις τσέπες θα πάνε αρκετά χρήματα από την Prodea για να κάνει τη συγκεκριμένη μελέτη. Οπότε τα χρήματα αυτά δεν βγαίνουν στο Δήμο. Αν ξαναδιαβάσουμε λοιπόν και το υπόλοιπο της εισήγησης της Prodea Investments για τη δωρεά, αυτό που βλέπουμε είναι ότι προδιαγράφει συγκεκριμένα υλικά από συγκεκριμένες εταιρείες, τις οποίες θα είναι υποχρεωμένος, όπως γράφει δωρεά, ο Δήμος να βάλει χρήματα για να αγοράσει τα συγκεκριμένα υλικά. Η Prodea λοιπόν λέει ότι εγώ θα σου δώσω χρήματα στους φίλους μου για τις μελέτες και θα δώσω κάποια χρήματα, δεν είναι λίγο ασαφές το πόσα χρήματα από το 1 εκατομμύριο θα είναι για την κατασκευή και εσύ, Δήμε, θα είσαι υποχρεωμένος να βάλεις τα χρήματα για το υπόλοιπο της κατασκευής με συγκεκριμένα υλικά. Κάτι που είναι και αντίθετο στην νομοθεσία, πώς θα βάλει ο Δήμαρχος πίεση στους μηχανικούς του Δήμου να προδιαγράψουν συγκεκριμένα υλικά, κάτι που είναι παράνομο. Και τι είδους δωρεά είναι αυτή, όταν πρώτον σου λέει ότι πρέπει να βάλεις και εσύ χρήματα, Δήμε, και δεύτερον σου λέει ότι ξέρεις, δεν θα σου φτιάξω όλο τον λόφο, σου βγάζω τις μπασκέτες και την ταβέρνα απ' έξω. Αυτά μας φαίνονται πολύ προβληματικά σημεία. Και επίσης που λέει και ότι ξέρεις, οι μηχανικοί σου μέσα σε 5 μέρες πρέπει να τα εγκρίνουν, όχι να μας κάνουν κάποιες παρατηρήσεις, αλλά να τα εγκρίνουν. Όλα αυτά δεν φαίνονται να είναι σύνομα. Επίσης μας λέει η εταιρεία Prodea Investments ότι δεν θα έχει κανένα κέρδος, καμιά κερδοφορία από αυτό το πράγμα. Δεν ξέρουμε από πίσω, επειδή δεν έχει τίποτα βραχυχρόνιας μίσθωσης στα εξάρχεια και γύρω από το λόφο του στρέφει. Μπορείς αυτά που φαίνονται στην ιστοσελίδα της Prodea Investments σαν τα ακίνητά της να έρχονται γύρω-γύρω από τα εξάρχεια και όχι στα εξάρχεια, πουθενά όμως δεν φαίνεται και κανένας δεν μας λέει τι γίνεται σε σχέση με τις κολλεγές που έχει συγκεκριμένη εταιρεία με κάποιες άλλες εταιρείες Real Investments που δεν φαίνονται τόσο καθαρά δημοσίως. Και όλο αυτό το ότι θα βάλεις το συγκεκριμένο υλικό που θέλω, εμένα σαν μηχανικός μου φαίνονται κάτι το πάρα πολύ προβληματικό. Λέγοντας ο Δήμος ότι ο λόφος του στρέφει έχει εγκαταληφθεί, είναι σαν να αφήνει άμυρο ευθυνών τον εαυτό του. Με δεδομένο ότι ανήκει στο Δήμο, εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν υπάρχει καμία παρέμβαση συντήρησης, διατήρησης του χώρου. Ο λόφος του στρέφει αναδείχθηκε πραγματικά στον καιρό της πανδημίας, ακριβώς γιατί είναι ο χώρος στον οποίο όλοι εμείς ερχόμασταν, περπατούσαμε, φέρναμε τα παιδιά μας να παίξουν, αποτελούσε ένα ζωντανό χώρο. Δεν έγινε όμως τώρα, αυτό συνέβαινε και στο παρελθόν. Το σχολείο που περάσαμε προηγουμένως, το σχολείο στην Πουλχερία, στο σχολείο του λόφου του στρέφει, είναι ένα σχολείο που μέχρι πριν κάποια χρόνια ανέβαζε τους μαθητές του για εκδρομές πάνω στο λόφο, έκανε μάθημα εκεί. Εξαιτίας της εγκατάλειψης από την πλευρά του Δήμου, αυτό πλέον έχει σταματήσει. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν βρέχει, η πάνω είσοδος του σχολείου κλείνει από τις λάσπες και τα νερά που πέφτουν από το λόφο προς τα εκεί. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου έχει κάνει πάρα πολλές παρεμβάσεις σε σχέση με το λόφο και υπομνήματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είτε αυτά αφορούν το θέμα της καθαριότητας, είτε αυτές οι παρεμβάσεις αφορούν τη χρήση του γηπέδου από τα παιδιά του σχολείου προκειμένου να γίνεται το μάθημα της γυμναστικής. Ο Δήμος δεν έχει δώσει καμία απάντηση σε κανέναν όλα αυτά τα χρόνια. Το μόνο που έκανε και ως συμβολικό ήταν επιτέλους να βάλει πέρυσι έναν κάδο σκουπιδιών επί της οδού Πουλχερίας, όταν όλη η διαδρομή μέχρι και να φτάσει κανείς στο λόφο δεν είχε τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια κανένα κάδο. Οι μπασκέτες, ο χώρος μέσα πρασινού, είναι ένας χώρος στο οποίο τα παιδιά παίζουν καθημερινά.
παίζουν τελειώνοντας το σχολείο, παίζουν ενώ έχουμε τις σκληρές συνθήκες του lockdown. Παρ' όλα αυτά, οι μπασκέτες είναι ένας χώρος ο οποίος δεν έχει συντηρηθεί εδώ και πολλά χρόνια. Μάλιστα, όταν αφαιρέθηκαν το καλοκαίρι οι μπασκέτες για να μπουν καινούριες, πέρασε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα που υπήρχε κόσμος που έφερε δικές του μπασκέτες από το σπίτι προκειμένου να τις στήσει και να γίνεται το παιχνίδι. Εγώ ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Δήμαρχο, αφού θέλει να κάνει ανάπλαση στον χώρο του Λόφου του Στρέφη, μετά θα τον φροντίσει ή θα γίνει όπως στην πλατεία Εξαρχείων που φύτεψε τα δέντρα και δεν πήγαινε να τα ποτίσει μετά, ή σαν τον Μεγάλο Περίπατο που οι γλάστρες κοντεύουν να μαραθούν τα λουλούδια μέσα. Το περιβάλλον δεν είναι μόνο εικόνα, πουλάω την εικόνα μου, φυτεύω ένα δέντρο όπως έκανε ο κύριος Δήμαρχος, φύτεψε μία ελιά. Θέλει και φροντίδα. Θέλει περιποίηση και θέλει αγάπη. Αν αυτά ο κύριος Δήμαρχος δεν τα έχει, καλύτερα είναι να μην προχωρήσει στην ανάπλαση. Χρειάζεται φροντίδα. Δηλαδή, θα κάνει πέντε έργα, θα έρχεται ο Δήμος να μαζεύει τα καλαθάκια που θα πετάνε τα σκουπίδια. Γιατί θέλει αγάπη και φροντίδα. Αυτό έχω να πω εγώ. Αυτή τη στιγμή παρουσιάζεται στα μάτια των δημοτών μία αναγκαία ανάπλαση από μια ιδιωτική εταιρεία. Αυτή η ανάπλαση πραγματικά δεν λαμβάνει υπόψη της ποιες είναι οι ανάγκες των κατοίκων και των χρηστών της, του Λόφου. Δεν ρωτηθήκαμε ποτέ, δεν κληθήκαμε ποτέ είτε ως φορείς είτε ως κάτοικοι της γειτονιάς να απαντήσουμε. Δεν λήφθηκαν ποτέ υπόψη τους όλα τα υπομνήματα τα οποία έχουν κατατεθεί τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα οι όποιες παρεμβάσεις τελικά να είναι εμφανές ότι έχουν άλλου τύπου στόχους από αυτούς που πραγματικά χρειαζόμαστε. Θα μπορεί να δει κανείς την παιδική χαρά, μια παιδική χαρά με κάγκελα φυλακής, παρατημένα παιχνίδια, τα ασυντήρητα παιχνίδια, οριακά και επικίνδυνα. Κανένας λόγος λοιπόν για την ανάδειξη της παιδικής χαράς. Μπορεί να δει κανείς την κατάσταση που βρίσκονται τα βράχια πάνω από τις μπασκέτες. Κανένας λόγος για αυτές τις επισκευές εκεί πέρα, σε αυτό το χώρο, ο οποίος μάλιστα εξαιρείται κιόλας από την υποτιθέμενη ανάπλαση. Μένω 10 χρόνια στα Εξάρχεια. Έχω ένα σκύλο, βγαίνουμε βόλτες εδώ στο Λόφο του Στρέφη και συνήθως έχουμε και μια σακούλα μαζί μας γιατί μαζεύαμε σκουπίδια. Και επειδή μένω 10 χρόνια στα Εξάρχεια και επειδή πάντα υπήρχε κάποιο πρόβλημα είτε με το φωτισμό, είτε ότι δεν υπάρχουν καλαθάκια για να μαζεύουμε τα σκουπίδια, να πετάμε τα σκουπίδια μας, είχα στείλει επανειλημμένα email στο Δήμο, τα οποία δεν πήρα ποτέ απάντηση, οπότε αφού δεν πήρα απάντηση είπα okay, αφού δεν δίνετε εσείς βοήθεια θα φροντίσω εγώ τη γειτονιά μου. Οπότε μάζευα σκουπίδια με αποκορύφωμα μία μέρα που βρήκα μία χελώνα μέσα σε κάτι σπασμένα γυαλιά. Βρήκα 2-3 φίλους από τη γειτονιά και αρχίσαμε και μαζεύαμε σκουπίδια. Και μετά μας είπαν ότι υπάρχει η ομάδα Save Your Hood, οπότε μεγάλωσε η ομάδα γιατί ερχόντουσαν και από άλλες γειτονιές της Αθήνας και βοήθησαν στον καθαρισμό του Λόφου Στρέφη. Το όλο το εγχείρημα ξεκίνησε από μία ιδέα που είχε μια φίλη να καθαρίσω 5 σκουπίδια. Το είπε σε 2 φίλους άλλους. Γουστάραμε, ήρθαμε, το κάναμε. Βρήκαμε μετά ψαχνόμενοι ότι υπάρχει αυτή η ομάδα, η Save Your Hood, μέσα στο διαδίκτυο. Ήρθαμε σε επαφή μαζί τους. Να είναι καλά τα παιδιά, οργανώνουν δράσεις γενικά σε όλη την Ελλάδα. Οπότε οι 2 γίναμε 3, οι 3 γίναμε 10. Και ποιος ξέρει που μπορεί να φτάσει αυτό, πόσο μπορεί να γιγαντωθεί. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι επειδή δεν είχαμε, εγώ ειδικά συγκεκριμένα, δεν είχα τόσο μεγάλη σχέση με το Λόφο του Στρέφη, τώρα τις τελευταίες 3 εβδομάδες που έρχομαι εδώ και καθαρίζουμε, μπορώ να πω ότι δεν είναι σε τόσο χάλια κατάσταση, δηλαδή όπως το παρουσιάζουν, ούτε είναι τόσο βρώμικα, ούτε είναι τόσο χαλασμένο το μέρος. Θέλει μια φροντίδα, θέλει μια αγάπη. Θα μπορούσε δηλαδή να γίνει κάτι τέτοιο χωρίς να ασχοληθούν εταιρείες τώρα ξένες και να ποιος πήρε τα λεφτά, ποιος τι έβαλε εκεί, είναι διαφανείς οι οργανισμοί, οι διαγωνισμοί και εγώ δεν ξέρω τι. Με μια δηλαδή περισσότερη φροντίδα από το Δήμο και θέληση για να ασχοληθούν, πώς γίναμε εμείς τώρα 10 άτομα ας πούμε, και ερχόμαστε και καθαρίζουμε και έχουμε βγάλει και εγώ δεν ξέρω πόσα λίτρα και οτιδήποτε. Θα μπορούσε και εκείνοι να βοηθήσουν στέλνοντας ένα αμάξι να μπορεί να μας βοηθήσει, να μας δώσει έναν εξοπλισμό, 5 τσουγκράνες, ας πούμε, 5 πράγματα, να μπορούμε να κάνουμε ένα πιο γενικό καθαρισμό. Να βάλουν 5 φυλάκες, να ασχοληθούν λίγο παραπάνω με το χώρο, με τα δέντρα, με κλαδέματα, με οτιδήποτε. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή να γίνουν τυμπανοκρουσίες και να πέσουν εκατομμύρια και τέτοια. Άμα
λίγο θέληση να υπάρχει και λίγο καλή διάθεση, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να γίνουν όλα. Βλέπω μηνύματα από τον Δήμαρχο της Αθήνας που λέει ότι ο λόφος του στρέφει, θα ξαναπερπατήσουμε, ή λένε ότι είναι βρώμικος χώρος. Νομίζω ότι δεν έχει έρθει ποτέ στο λόφο του στρέφει να δει ότι ο κόσμος περπατάει, ο χώρος είναι καθαρός και τον φροντίζουμε. Δηλαδή έχουμε συνάντηση ή Σάββατο Κυριακή και τον καθαρίζουμε. Σε σχέση με τη διαχείριση του δημόσιου χώρου, σε σχέση με την ικανότητα του Δήμου να διαχειριστεί δημόσιο χώρο ή όχι, έχουμε το παράδειγμα του Εθνικού Κήπου, τον οποίο τον διαχειρίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Και κατά τη γνώμη μου, η επιτυχία του Εθνικού Κήπου, που αν πας είναι ένας πολύ ωραίος χώρος για να κάνεις τον περίπατό σου, οφείλεται στο γεγονός ότι έχει ανθρώπους που δουλεύουν συγκεκριμένα για τον Εθνικό Κήπο. Έχει γεωπόνους, έχει εργάτες και έχει και κυπουρούς που αναλαμβάνουν την διαχείριση και την προστασία του Εθνικού Κήπου. Αυτό που λείπει είναι κυπουροί, είναι γεωπόνοι, είναι εργάτες να διαχειρίζονται τον οποιοδήποτε δημόσιο χώρο της πόλης. Όταν τον αφήνεις να ερημώνει, θα ερημώσει. Όταν δεν αντικαθιστά στα δέντρα, θα έχουμε τα προβλήματα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στο λόφο μας. Και δεν θα λύσουν τα προβλήματα οποιοδήποτε security που δεν είναι γεωπόνους, δεν είναι κυπουρός, όπως δεν λύνουν και τα προβλήματα της πανδημίας όλη η αστυνομοκρατία που έχουμε και όχι οι γιατροί. Έτσι λοιπόν, όσες κάμερες και να βάλουν στο λόφο, όσες περιφράξεις και τα λοιπά, δεν θα βοηθήσει σε τίποτα. Και αυτό που ζήσαμε οι κάτοικοι της πόλης με την πανδημία, ειδικά οι κάτοικοι της περιοχής, με το πρώτο lockdown, είδαμε τον κόσμο της περιοχής να ξαναθυμάται το λόφο. Και αυτό για μένα, που από ημερών με ανέβαζε η γιαγιά μου στο λόφο και συνεχίζω να ανεβαίνω στο λόφο και είναι ένας τόπος που μου δίνει δύναμη, ήταν κάτι το ανεπανάληπτο. Και το πολύ συγκινητικό να βλέπω τους γείτονές μου να ξαναθυμούνται το λόφο. Και όταν οι γείτονές μου ξαναθυμήθηκαν τον λόφο, έφυγαν τα παραβατικά στοιχεία από το λόφο. Και ο μόνος τρόπος να έχουμε ζωντανές γειτονιές και ζωντανούς δημόσιους χώρους είναι να το θυμόμαστε και να τους επισκεπτόμαστε.